Κοντά μας Ειρήνη Βουράκη. Ειρήνη, είχατε σαν οικογένεια με τον πατέρα σου κάποια περιπέτεια με τον γιατρό αυτόν που είναι στις τελευταίες μέρες στο προσκήνιο. Θα θέλετε να μας πείτε την εμπειρία σας, πώς ήταν η επαφή μαζί του, πώς ξεκίνησε. Το 2008 ο πατέρας μου διαγνώστηκε με ALS, νόσο του κατωτέρου κινητικού νευρώνα. Και το διάστημα 2009 με 2010 ήρθε σε επαφή με αυτόν τον γιατρό, μέσω ενός κοινού γνωστού εδώ συντοπίτη μας, ο οποίος ήδη και αυτός ακολουθούσε μία θεραπεία από το συγκεκριμένο. Και πόσα χρόνια ήταν μέχρι ο πατέρος τελικά να καταλήξει ή επισκέψου είχατε τον γιατρό? Ο πατέρας μου τον επισκέφτηκε 2-3 φορές στο ιατρείο του στην Αθήνα. Ακολούθησε μία θεραπεία με βλαστοκύτταρα και μετά του έστελνε τα φιαλίδια με τα πεπτίδια εδώ στοιχείο με μεταφορική, τα οποία τα χορηγούσαμε ενέσιμα από την κοιλιά. Του είχε προτείνει τότε να σταματήσει τη θεραπεία που ακολουθούσε από τον νευρολόγο του και να ακολουθήσει πιστά τις δικές του οδηγίες. Ο πατέρας μου σε διάστημα 6 μηνών περίπου δεν είδε διαφορά καμία, αντίθετα χειροτέρευε μέρα με τη μέρα. Εκεί που ήταν, μπορούσε να σταθεί όρθιος ξαφνικά, τον έβλεπες να πέφτει κάτω. Υπήρχε αδυναμία στο να πιάσει τα μαχαιροπύρουνα, του έπεφτε τα μαχαιροπύρουνα, δεν μπορούσε να φάει. Σταδιακά σταμάτησε να έχει και πάρα πολύ οξυγόνο, δηλαδή είχε πρόβλημα και στο να μιλήσει, να πάρει ανάσα. Όλο αυτό δηλαδή χειροτέρευε μέρα με τη μέρα. Ποια θεραπεία έκανε πριν πρωτού ξεκινήσει με το γιατρό αυτό? Ακολούθησε μια θεραπεία από τον νευρολόγο του για την συγκεκριμένη νόσο, δηλαδή είναι η συνιστόμενη θεραπεία που δίνουν. Και του πρότεινε να τη διακόψει τη θεραπεία? Ακριβώς, του πρότεινε να διακόψει και να ακολουθήσει πιστά τις δικές του οδηγίες. Μάλιστα, του είχε πει ότι σε διάστημα 6 μηνών θα δει πολύ μεγάλη διαφορά. Θα μπορεί να περπατάει ξανά, να τρέχει στα γήπεδα, θα είναι ένας άλλος άνθρωπος. Τι ηλικία ήταν ο πατέρας τότε? Ο πατέρας μου απεβίωσε το 2011 σε ηλικία 58 ετών. Και με την καινούργια θεραπεία που είπες ότι ξεκίνησε, δεν είδε κάποια διαφορά, έτσι? Καμία απολύτως. Χειροτέρα. Από εκεί πέρα, εσείς το είχατε καταγγείλει αυτό τότε κάπου? Ο πατέρας μου, όταν αντιλήφθηκε τότε ότι όλο αυτό είναι μία απάτη και δεν είναι διαφορά μεγάλη στην υγεία του, τότε τον ενόχλησε, καλώντας τον στο κινητό και λέγοντάς τον να του δώσει πίσω τα χρήματα. Εκείνος το έκλεινε το κινητό ή του έλεγε ότι δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να με κλείσεις φυλακή, και ήταν γενικά πάρα πολύ ψυχρός, αδιάφορος και κυνικός απέναντι στον παπά. Τελικά ο πατέρας μου το μόνο που μπόρεσε να κάνει, δεν μπόρεσε να πάρει πίσω τα λεφτά του, απλά το 2010 τον κατήγγειλε στο συνήγορο του πολίτη. Και έφυγε με αυτό το παράπονο και την πικρία, ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά παρέμενε εκεί έξω, δεν τιμωρήθηκε. Γιατί ποσό μιλάμε περίπου που είχε αποσπάσει? Του απέσπασε το ποσό των 30.000 ευρώ. Και μιλάμε όλο αυτό συστικά που επισκέψεις ήταν 2-3 που είχαν κάνει διαζώσεις. Διαζώσεις, 2-3 επισκέψεις και μετά με τη θεραπεία που του έστελνε ACS, όπως σας είπα, εδώ στο νησί. Κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό δεν είχε κάνει? Δεν είχε κάνει κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, δεν είχε πάει στη Γερμανία. Νομίζω όμως ότι αυτόν τον γιατρό τον Γερμανό είχε ακούσει και τον είχε γνωρίσει στο ιατρείο του. Και έκτοτε που αφού του γενευτεί η καταγγελία και απεβίωσε με τον πατέρα, δεν είχατε κάποιο νεότερο, κάποια επαφή μαζί του, έτσι? Όχι, δεν είχαμε εμείς σαν παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό. Δυστυχώς δεν έγινε από εμάς κάποια κίνηση μετά. Δηλαδή έφυγε ο πατέρας μου, το μόνο που μας είπε ότι τον έχει καταγγείλει στο συνήγορο. Τίποτα παραπάνω. Αλλά ουσιαστικά η αιτία θανάτου ήταν ότι είχε επιδεινωθεί η υγεία του, έτσι? Επιδεινώθηκε η υγεία του και όταν επανήλθε στην προηγούμενη θεραπεία, δυστυχώς το κακό είχε γίνει, είχε προχωρήσει. Δεν μπορούσε να υπάρξει βελτίωση. Με κάποιους άλλους ασθενείς έχετε επαφή, μιλάτε, που είχαν αντίστοιχες περιπτώσεις? Ναι, γνωρίζω μία περίπτωση από εδώ από τη Χίο, που και εκείνος υπήρξε θύμα αυτού του ψευτογιατρού. Και έχετε και επαφή, ας πούμε? Έχουμε επαφή, βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.